2-2 τα σετ με το Μεστιακό. Ετοιμάζει τώρα στο σετ. 0-0 ξεκινάει τώρα το τρίτο σετ. Τι πες? Είσαι τώρα για την κεντρική μπλουζαϊνία. Είναι το Λίμπερ. Είναι. Το Λίμπερ. Τώρα άλλα μάτια της κεντρικής με το Λίμπερ θα αναφέρουμε. Σωμάτε, πες. Είναι μια παιχνία που όταν αλλάζουν θέσεις, σε κάθε πόντο αλλάζουν θέσεις. Αυτή μένει πάντα εκεί. Κατάλαβε τώρα έτσι. Φέγε λοιπόν. Δεν είναι το σκορ. Θα ήθελα μια υπενθύμηση του σκόργερς εκεί. Μηδέν ένα το σκορ. Μηδέν ένα το σκορ. Στο τρίτο σετ. Το οποίο ελπίζουμε να μην είναι το τελευταίο. Πιστεύω ότι δεν θα δίνει. Πλάτα το κύριε. Βάλουμε μετά, άστε εκεί κάπου. 1-1 το σκορ στο σερβίς τώρα η Γιόλα. Πήρε και το πόντο. Διπλή. Άμυνα από την Αβέρα, πάσα από την Εύη, πάλι κάτι από την Αβέρα, αλλά καλό μπλοκ από το 4, επανή. Δεν το πρόσεχα γιατί έχουμε εδώ πέρα τον μπλακ που στέλνει συστήματα. Λες και δίνει για δίπλωμα. Τι θέλει. Στην Σαρίδης, αριθμός 1. Τίποτα. Ένα 3 το σκορ μπροστά ο Μεσνιακός, στους 2 διαφορά. Το τι λέει, πάρα 2-3 το σκορ τώρα. 2-3 το σκορ και τώρα στο σερβίς η Εύη που έχει καλό σερβίς και μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Για να δούμε. Παρά λίγο να γίνει το λάθος του νομάδου του Μεσνιακού. Έγινε τώρα το λάθος, 3-3 το σκορ και η Εύη παίρνει πια, θα ξαναπάρει. Η Περδικιά ετοιμάζεται για να σερβίρει. Καλό σερβίς. Παρά λίγο να γίνει το λάθος. Πήρανε φιλέ οι κοπέλες του Πήγασου. Οπότε 3-4 το σκορ. Είσαι θεός. Τα πάντα άλλα. Ρε Παν, γιατί δεν πέσει η ελευθερία και η άλλη. Σε σερβίς το 4, άρχινα την Ομεθεά, στρώνει Λούθου, καρπώνει Πραμβέρα. Μεγάλο λάθος για το Μεστριακό. Έσωστα ήτανε τρομερό αυτό το λάθος. Δεν μας πειράζει όμως, το σκορ έχει πάει 4-5. Άμυνα, παίξει πριν κατευθείαν την μπάλα για Σιμπουκιά. Στρώνει η Περδικιά. Δεν έκανε όμως καλό στρώσιμο. 4-6 το σκορ. Σερβίς για την ομάδα του Μεσνιακού που σερβίρει ο αριθμός 2. Αυτή είναι με το άλμα. Στράφτη χάνει. Όχι, αυτό με το άλμα είναι ο ένα. Δεν το έδειξε. Μπράβο.
4-7 το σκορ. Γιατί για να έκανε πιαστή κάτι άλλο δεν κατάλαβα τι έγινε. Λέει ότι έκανε δύο. Γράφει έτσι. Και άλλος πόντος από την ομάδα του Παναθηναϊκού, 4-6 το σκορ. Πάλι αρχίζει και φαίνεται διαφορά. Πρέπει να αντιδράσουν τα κορίτσια του πήγα σου. Άμα θέλουν να πάρουν τουλάχιστον το σετ. Έπιασε, τραπέζι! Πάμε για άλλο, σε 4-2 δεν έχουν γυρίσει κοπέλες. Ναι, βρα από την πήγα σου. 4-10 το σκορ, 6 διαφορά. Και περνάμε σε σένα πάλι. Άντε πάλι να θες και εσύ. Σκάσε το μάλλον. 5-10 το σκορ. Ή για να σου σερβίσει, έλα. Ναι, σωστά. Καλά, άσε μας τώρα, είναι B-O-N-O. 6-10 το σκορ. Όχι παραγγείλες. Άμυνα από την Πραβέλα, στρώνει Λούτου. Να δούμε. Το 14 λέει ο Τσιλιάς. Ποιο το δεν παίζει κανένα 14. Είναι δύσκολο να διακριθεί το 14 από εδώ. Λάθος σερβίς από το 5. Το 8-11 το σκορ σου στήσει διαφορά. Ετοιμάζεται να σερβίρει η Ρότσιμι και να. Πες το έτσι ρε παιδί μου να πούμε ψάχνω και εγώ. Στρώνει στην Περδικαία και αυτή με καταπληκτικό σερβίς καρφί. Σε παίρνει το πόδι. Έχεις ένα πρόβλημα, αλλά εντάξει, πολύ σημαντικό. Έχουν πολύ καλή άμυνα τα κορίτσια του Μεσσηνιακού. Το σκόρ έχει πάει 13-8. Βγαίνει το λίμπερο της ομάδας του Μεσσηνιακού και μπαίνει το 4, Εφάνη. Το 4, το 4, ναι. Διακρίνω θαυμασμό όταν λέτε το 4. Καλά καρτσιλιά. Είναι καθαρά αντικειμενικό. Το 4 καρτώνει. Το 4 κύριε Σιλίδη. Το 4 βγάζει άμυνα. Το 4 είναι παντού. Καλώς έπισα από την καρπή, καρπή, εδώ το ένα σιγά μπαίνει στο γήπεδο που πήγα στο μπάσκετ. Γιατί μετά από αυτόν έχουν αγώνα. Ελλάδο ρε παίχτη. Έρχεται ο παίχτης. Μην μιλώ στην κάμερα σε μένα. Να ξέρεις, είχα πει πεφά. Άμυνα από τη Ρότσι, στρώνει με μετέα. Να την περνάνε εύκολα την μπάλα. Άμυνα από την ομάδα του Μεσσηνιακού.
καιρό να μου κάνει τρομερή άμυνα από την Ρότσι. Να σε κάνει Αμερικάνο. Πάλι εκτροφιά και διαφορά στο 6 κάμερα και δεν κουμπώνει. Θα μου κάνει πατέντα. Εγώ δεν είμαι πατέντα. Μιχάλη, θα το έκανα εγώ που έχω και εγώ τέτοιο άμα θέλει που στηρίζει την κάμερα. Το έχω εδώ πέρα έτοιμο. Άρα. Άμα έχει χαλάσει. Το έχω εδώ πέρα. Φέρ το λίγο, Τζόνι. Φέρ το λίγο, ναι. Κάνει όμω. Δεν ξέρω. Κάνει. Κάνει. Σίγουρα, πώ γίνεται. Άνοιξε το, ανοίγουνε. Μην το ανοίξει ρε, δες μην το ανοίξει, μπαίνει κάποιο μέσα. Αυτά μπαίνει ρε. Έχει, ναι, μπαίνει, ναι. Οπότε... Μπαίνει, ναι. Απλά να έχεις και αυτό μαζί, όσο είσαστε εδώ, για να μην κάνεις... Ξέρεις γιατί δεν μπορώ να την κουβαλάω μέσα με τις μπάλες και τα αυτά. Πού μας έφερε, το βλέπω. Από κάτω ρε. Άντε, άντε. Άφησε με εδώ. Άφησε εδώ. Ιάν, φέρε εδώ ρε. Πολύ σου σύρβλακα. 9-14 το σκορ. Αμήνονται οι παίκτες του Πίασου. Κάνε ρε παρακαλώ. Τα νικητή από το 4 στον αέρα. Τι δικό 4. Ο Φάνης στο 4 ζητάει το τηλέφωνο του. 9-15 το σκορ. Στις 6 διαφορά. Αλλαγή τώρα για την ομάδα της Πίασου. Φαντάζομαι. Το 7 μέσα. Ένα δεκάλεπτο ξέρω εγώ. Ωραίες παρουσίες σήμερα από το γήπεδο. Και εντός και εκτός πάρκι. Ακριβώς. Και είναι η πορατεία το δικό μας το 4. Αλλά το άλλο το 4. Εδώ θα καθώσει το 1. Θα προσπάσει για την... Ανατάιμ δεν έχει κουράσει. 9-16 ο σκορ στους 7 διαφορά. Πρέπει μάλλον να ξυπνήσει ο Πηγός άμα θέλει να έχει ελπίδες, γιατί είναι 0-2 στα σετ και η διαφορά έχει πάει στους 7. Βγάζει άμυνα υπερδικαία. Άμυνα υπερδικαία, δύσκολη άμυνα. Το 1 περνάει απλά την μπάλα. Το 1. Το 2 θα την μπάλα. Αλλά το 4 είναι αυτό που κάνει τη δουλειά. Η υπερδικαία καθόλη, ήταν και το 4 εκεί στο φιλέ, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στο φιλέ. Το 7 στο σερβίς. Ρε Μιχάλ, πέτες εδώ ρε, πώς έφυγα. Μιχάλ, αυτό και εγώ για να ζεστά, μα σε πειράζει, να κάνω κανένα στά. Αρκεί μετά να ξέρεις. Περνάει, το 4 βγάζει ποδοχή. Σας βάζω και κάτι. Και το 4 να ρωθώνει. Αλλά κάποιος πρέπει να τις αναλάβει. Το 1 περνάει την μπάλα, ο Παλ. 10-17 το σκορ σε 7. Αρκετούς πόντους από την Ασκαρά θα είναι να πάρει κάποιο ένα πόντο. Πάνε, εδώ κάνουμε περιγραφή, δεν κομπαίνει στο δίπλα. Άντε. Έχουμε συζητήσει τώρα. Είστε οι μπάλες που είστε με τερμίδες. Ωραία μπαλίτσα, ε. Την δόχη μας. Για και εδώ. Βγάζει άμυπη που δοκεί το 1. Ναι, ναι, αυτή είναι και γαμό. Περνάει την μπάλα απλά. Του μπάλα πήγαινα, δεν μας πειράζει όμως, έβγαλε την άμυνα εκεί. Έτσι όπως την έβγαλε τέλος πάντων. Και το σκορ είναι 11-17. Παραμένει στο... Θυμάσαι πέρσι. Four possible. From possible. Four possible. From... Ναι, γιατί έχω τι. Εσύ είπες from. Και τι. Four, για το πως είναι. Όχι, όντως, δεν έχω πάλι lower. Να πούμε ότι ένας ακόμα δεν έχει πάρει μαθηματικά. Λοιπόν, η Εύη περνάει απλώς την μπάλα. Το 2 βγάζει άμυνα. Μα δεν τροφοδοτείται το 4 το μάτι σου. Δεν έχεις παρατηρήσει. Γι' αυτό και η ευκαιρία μου να πει πόντι. Και Αουρέλ μαζί μας. Αουρέλ είναι ο μόνιμος κάμεραμάν της ομάδας. 12-17 το σκορ. 12-18 το σκορ μετά από το λανθασμένο σερβίς της Ελένης. Παραδείγμα ότι το 14 δεν έχει αγωνιστεί ακόμα από την ομάδα του Σιμιαντού. Το 14 είναι. Το 8, όχι. Καθώς λέω. Το 1 στο σερβίς. Παρατηρούμε ότι το 4 θα βγει. Όχι, ρε παιδιά.
Ε, τι βγάζετε, ρε! Υπάρχει ο εκνευρισμός από τον κύριο Κουβαρβάλλο, ρε! Πάτε το 4 μέσα, ρε! Πολλά λάθη από την ομάδα του Πολάσσου. Κάνε το 4. Βγάζουμε με την άμυνα. Παιδιά, να καθώσουμε. Νομίζω πως η κοπέλα είναι λεσπίδι της στο φιλέ. Είστε καλός εσάς, σε πούμε, πιο σύχνα. Και περνάμε σε εσένα πάλι. Υπερδικαία, υπερδικαία πω, υπερδικαία, κάνεις ελίστο. Υπερδικαία. Αλλαγή για τον Πίγασο, βγαίνει η Λέιτς και μπαίνει η Γιόλα. Η Καλαδίτη και η Δανάη νομίζω δεν έχουν αγωνιστεί καθόλου, αν δεν κάνω λάθος. Σερβίστερα από την Υπερδικαία. Δεν βγαίνει καλά. 14-19 μειώνει το τέτοιο Πίγασο. Δεν θέλω να βγάλεις το 4-6, αυτά παθαίνει. Αντικειμενικά μιλάει πάντα. Αντικειμενικό λάθο. Σερβίς από την Εύη, καλό σερβίς. Πολύ καλό σερβίς. Φαίνεται φανερά η απουσία της παίκτριας με το 4. 4! Εδώ έχουμε θαυμαστές. Βάλτε το 4 μέσα. 4 και ξέρω χαμός γίνεται από την κερκίδα, πάνω από 150 άτομα είναι στο γήπεδο. Λέμε τώρα. Σερβίς από την Υπερδικαία. Που συνεχίζει τα καταπληκτικά σερβίς. Κυριολεκτικά στη μούρη. Του λίμενου μέσα στη μάπα της κυριολεκτικά. Βάλετε το replay. Θα το δείτε μετά. Συνεχίζει την Υπερδικαία σερβίς. Στους 3 η διαφορά. Θα παίξει. Συνεχίζει τα καλά σερβίς. Ναι. Με φτάζει στο 2, καρφώνα, βγαίνει από το δικαιώμα. Αααα, κρίμα, κρίμα, πάθηκε και το σερβίς της Υπερδικαίας, 16-20 το σκορ. Το 4 βάλε ρε άνθρωπο. Ρε, δεν παίζουν τα μισά κορίτσια από κρίματα του Πίγασου. Η απουσία από τις προπονήσεις. Α, γι' αυτό. Η απουσία. Καλά, αυτό το λέω. Πολύ κακό, αποφασικά κακό το σερβίς. Από το αριθμό. Θα παρακαλούσα τον Τζουλιά να μας πει. Από το 16. Ποιος είναι ο λόγος που ο Μεσσηνιακός χάνει πόντους. Το 4 που δεν έχει μπει φυσικά. Για να δούμε. Περνάει την πάρα. Καλό καφέ, αλλά βγάζει πολύ καλά το γεια σου ρε 18. Άμυνα από την Εύη, στρώνει Λούκο. Λόμπα πας από τη Μικένα να βγάζει την Άννα. Καρφώνει Μεσσηνιακός και πάλι βγάζει την άμυνα η Μικένα. Η Γιάννα βγάζει άμυνα και η Γιάννα πάλι καρφώνει. Όχι καλό καρφί, πολύ κακό καρφί. Και λάθος τώρα από το 2 του Μεσσηνιακού. Το σκορ στους 2 ξανά 18-20. Στο σερβίς η Ρότσι Πραβέρα. Όπως έχετε καταλάβει, στον αγωνιστικό χώρο είναι οι αδερφές Ρότσι. Και τώρα το καταλάβω. Ναι. 18-20 το σκορ. Ετοιμάζει αλλαγή ο Μεσσηνιακός, αλλά άκου το 4. Το 2 περνάει από την μπάλα. Περνάει την μπάλα δύσκολα. Καρφώνει Μικέλα, καλό καρφί. Αλλά πήγε πάνω στο μπλοκ. Το 5 περνάει απλά την μπάλα. Και η Γιάννα περνάει απλά την μπάλα. Και πάλι ο Μεσσηνιακός στην επίθεση. Το 8 περνάει απλά την μπάλα. Όλοι απλά την μπάλα. Περνάει απλά την μπάλα. Στο 5 περνάει απλά την μπάλα. Σωστά. Η Γιάννα θα καρφώσει. Δεν περνάει απλά την μπάλα. Το 8 περνάει απλά την μπάλα. Κάτι να μην αερώτσι. Η Ελένη στη Μικένα. Η οποία καλύτερα να περνούσε απλά την μπάλα. Και τότε πια το Πίγασο. 19-20. Το πόντο διαφορά. Τρομερή προσπάθεια από τη Ρότσι Μικένα. Αλλαγή τώρα βγαίνει το 7 και μπαίνει το 6. Καλά βγάλε και το 7, δεν πάει καλά αυτός ο άνθρωπος.
Αλλά όχι το 4, γεγονός που δεν χαροποιεί το φάνη. Ναι. Στην επίθεση ο Πεσμιακός. Τον βγάζει περίεργα την άμυνα η Πεσμιακιά. Για το καρπιλιότσι και πάλι στους δύο διαφορά. Πρέπει να ηρεμήσει, πιστεύω, ο Πίνασος. Να σου πω, τώρα δεν παίζει 4-2, ρε. 19-21, ξέρω εγώ τι παίζει. Δεν είμαι του βόλεϊ, απλά είμαι, δεν ξέρω γιατί βρέθηκα εδώ. Έχεις είμαστε στην μπάσκετ απλώς. Νομίζω ότι είναι 5-1. Λοιπόν, βγάζει άμυνα η τελευταία. Υπερδικιά πασάρι. 19-22 διαφορά σου. Το 4 βάλει. Πολύ κακέ οι δύο άμυνες. Ναι, δεν βάζει το 4. Το κάμερα μάρμα σιγά σιγά κουράζεται. Τραβάει πάνω από μια μισή ώρα αγώνα. Πριν έχει κι άλλο να βάλω να τραβήξει. Πήρε Μικέλα, μπάλα είναι. Ο κύριος του Λέα ζητάει από τη Μικέλα να πηδήξει. Να πηδήξει να χτυπήσει την μπάλα εννοώ. Να πηδήξει και κάτι που δεν γίνεται. Να πηδήξει να χτυπήσει την μπάλα. Αυτό στο μπάσκετ θα το λέγαμε ντουμπλό. Η κοπέλα δεν πετυχαίνει ελέφαντα στα 5 μέτρα όπως βλέπετε. 10 μέτρα το γήπεδο απ' έξω την έστειλε. Μπορεί να και προέρχεται ότι ελέφαντα απομακρυνόταν. Ποιο θα μετακινηθεί. Είμαι θέα στο σερβί. Μέσα, μέσα! Μέσα, ρε! Μέσα, ρε! Καραγκιός! Μέσα, καλά αυτό, ρε! 1, 2, 3, βράζω τη διαιτησία! 20-24 Στεργιός παιδί, στεργιός. Χάστε με τιμή! 5-10 μέσα θέλετε! Αλλά με τιμή! 20-24 είναι το σκορ. Set ball για το κρεμάτι το φιλιακό. Και match ball παρά. Και match ball, πολύ σωστά. Και match ball. Το μάτς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι κοπέλες του Μεσσηνιακού δεν έχουν μάθει μάλλον να φωνάζουν εγώ για να πιάσουν την μπάλα και έχουν κάνει πάνω από 3 λάθη. Το ένα βαθμό, απλό ένα ερώτημα, αλλά για να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ. Το 8 βγαίνει άμυνα από τις παίκτες που πήγα σου. Η Γιώρα περνάει την μπάλα. Το 18 βγάζει υποδοχή. Το μάτς έχει πάρει φωτιά. Μπορεί να είναι και ο τελευταίος φόδος του μάτς αυτός. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Ούτε κι εγώ. Για να δούμε. Δικαιωθήκαμε 22-24, πάρτα από τους και ο Παπ. Μην μου πάρε εδώ το σερ, δεν είναι εδώ. 22-24 το σκορ στο σερβίσι. Να δούμε πάση, να φύγουμε. Πάση και τέσσερα. Η Ρότσι Μικένα. Κάτσε στο σερβίσι. Κακή υποδοχή, για να δούμε τώρα. Παιδικέ, άλλο καθώς. Όλα έρχονται κυρίες και κύριοι από την απουσία της πέτριας με τον αριθμό 4. Άντε ρε φίλε το time out δεν είναι πιο καλό. Το ζητάς! Πάμε στο γήπεδο. 23-24 το σκορ. Νικάει ο Μεσσηνιακός. Set ball και match ball. Είναι εδώ και πολλή ώρα. Άμα πάνε αυτό το bot θα παίξουν στα 26 όμως. Άμα ξέρει τους κανόνες. Σερβίς από την Πραβέρα Ρότσι για την Πιμικέα Ρότσι. Την πάρα στην Πιμικέα θα κοπεί. Ο Μεσσηνιακός θα πάρει το παιχνίδι κύριε Τουλέα. 25-23 16-25, 21-25, 23-25 23-25 το σκορ, 0-3 το σετ.